παράθυρο στον πολιτισμό. Αν Χριστίνα Κασάνη εδώ μαζί μας, Χριστίνα μου, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κάτια. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να δούμε αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, να κάνουμε αρχή με μια πραγματική ιστορία από την Κύπρο μας, από τον Ιούλιο του 1974, όταν ο Ανδρέας Ευσταθίου είχε βοηθήσει τον Μεχμέτ να κρατήσει στη ζωή την κόρη του. Την είχαμε δει και αυτή την ιστορία στον Αλφα, εδώ στον Αλφα. Θα τη δούμε όμως τώρα μέσα από τη μεγάλη οθόνη, σε σκηνοθεσία Τζεμάλ Γιλτιρίμ. Η ταινία έχει και ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. 7 με 13 Απριλίου στο Πάνθεο μπορούμε να δούμε αυτή την ταινία, το Γάλα της Ειρήνης. Να δούμε, θα είναι και στην πρεμιέρα στις 7 του μήνα και οι πρωταγωνιστές εκεί και η 47χρονη πλέον Μπιρκιούλ, το μωρό που ήταν, που έζησε χάρη στην ανθρώπινη αυτή συνύπαρξη. Παρακάτω έχουμε μια νέα παράσταση από τον Thok Machinal, ένα από τα πιο σημαντικά έργα της σύγχρονης αμερικανικής δραματουργίας. Έχει να κάνει με την γυναικεία ταυτότητα και όλα όσα έχει διαχειριστεί μια γυναίκα. Καταπιάνεται συγγραφέας με ένα πραγματικό γεγονός και έτσι ξεδιπλώνει την ιστορία σε σκηνοθεσία Αύρα Σιδηροπούλου. Και κάνουμε αρχή την Παρασκευή στις 8:30 και ακολουθούν τακτικές παραστάσεις Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 8:30 και Κυριακές στις 6 το απόγευμα στη νέα σκηνή του Thok. Στο ίδιο μοτίβο είναι και η θεατρική ομάδα Persona που παρουσιάζει ένα έργο και πάλι από την Αμερική, Silent Sky. Είναι μια πραγματική ιστορία της αστρονόμου Henrietta Leavitt και μας δείχνει πώς μια γυναίκα που είχε αποτιμηθεί, είχε κάνει μια σημαντική ανακάλυψη για την αστρονομία, που όμως τα εύσημα τα πήραν οι άντρες και είχε προταθεί για να πάρει το βραβείο, αλλά ήταν μετά το θάνατό της, έτσι έμεινε χωρίς αναγνώριση. Την Παρασκευή 8 Απριλίου είναι η πρώτη παράσταση και παραστάσεις κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Φυσικά ξερούνται η περίοδο των γιορτών το Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή. Στις 8:30 στο Warehouse 612. Παρακάτω είναι ένα φεστιβάλ για τους λάτρεις της 7ης τέχνης και της μεγάλης οθόνης. Είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες στην Κύπρο, όπου έχουμε τα διάφορες ταινίες που προβάλλονται έτσι για πρώτη φορά. Φαντάζομαι υπάρχει κάποια ιστοσελίδα ενημερωτική. Υπάρχει, έχουμε και το πρόγραμμα το οποίο μπορούμε να δούμε, αλλά είναι πολύ πλούσιο, το βλέπουμε. Ναι. Άρα κάπου το βρίσκουμε αυτό, διότι εδώ βγάζουμε λίγο τα μάτια. Το βρίσκουμε στην ιστοσελίδα, αλλά βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις, πάρα πολλές προβολές σε διάφορες ώρες και μπορεί ο καθένας να επιλέξει ποια θέλει. Σε κάθε επαρχία είναι αυτές που βλέπουμε μέσω τηλεφωνικής. Ναι, είναι στο Ριάλτο και στο Ζήνα Πάλας που περιορίζονται οι προβολές. Από τις 8 μέχρι τις 16 Απριλίου. Είναι μία εβδομάδα κινηματογράφου. Και κλείνουμε με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, η οποία επιλέγει να μας πει τραγούδια άλλων που έχει αγαπήσει και είναι μια πρόκληση για τη 13 μέλη ορχήστρας που θα έχει επί σκηνής και θα μας τραγουδήσει σε τρεις παραστάσεις, 10 και 11 Απριλίου στις 8:30 στο Πατήχιο Δημοτικό Θεατρό Λεμεσού και στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Μένει βέβαια να φανεί αν τα τραγούδια που αγάπησε ήδη αγαπήσαμε και εμείς και τα γνωρίσουμε. Είμαι σίγουρη ότι θα τα αγαπήσαμε κι εμείς. Λοιπόν. Και τι μας έχεις ετοιμάσει σήμερα, με ποιον μίλησες, για ποιο λόγο που βρήκες, τι έχεις να μας πει. Την περασμένη εβδομάδα σου είχα πει για μια έκθεση η οποία άνοιξε τις πόρτες την περασμένη Τετάρτη. Είναι ο Θεόφιλος Κατσιπάνος, ο οποίος ήρθε στην Κύπρο για τρίτη φορά και μας παρουσιάζει τα έργα του, βγαλμένα μέσα από τα όνειρα και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς αποτυπώνονται τα όνειρά του. Χριστίνα, σε ευχαριστώ και πάμε να δούμε. Πώς θα ήταν τα όνειρά μας αν τα αποτυπώναμε? Ποια πρόσωπα, ποια σχήματα, ποια χρώματα θα είχαν? Ο Έλληνας pop σουρεαλιστής ζωγράφος Θεόφιλος Κατσιπάνος μας παρασύρει σε έναν κόσμο με ανθρώπινες αντανακλάσεις μέσα από την γκαλερί Stunning Line στη Λευκοσία. Πρόκειται για την τρίτη ατομική έκθεση που παρουσιάζει στην Κύπρο με 45 περίπου πίνακες. Αφορούν τη δικιά μου τρόπο πώς βλέπω τον κόσμο, τα συναισθήματα, το φυσικό κόσμο ή όχι. Προσπαθώ μέσα στα έργα μου και το πετυχαίνω μέσα σε έναν βαθμό να υπάρχουν πολλά συναισθήματα από φόβο, αγωνία, χαρά, λύπη, αυτοσαρκασμός, τα οποία θα ήθελα πολύ
να το δουν και ο κόσμος μέσα στο δρόμο, στα έργα τα δικά μου, να έχουν μια δικιά τους ματιά. Μέσα στο σάλαγο της τρικυμίας είναι σαν να αλλιεύει εικόνες από τον πιο βαθύ ύπνο μέσα στα λιγοστά δεύτερα όπου ο χρόνος διαστέλλεται, αναφέρει ο ιστορικός τέχνης Γιώργος Μιλωνάς, περιγράφοντας τη δουλειά του. Έχουν ονειρικά στοιχεία πολλά μέσα, η αλλαγή της κλίμακας, η παραμόρφωση, νομίζω υπάρχουν σε πολλά έργα. Και σίγουρα μου αρέσει πάρα πολύ να αφήνω και τον θεατή μόνο του να ερμηνεύσει πώς το θέλει ο ίδιος το έργο, με τον δικό τρόπο δηλαδή. Και πάντα μου αρέσει στα έργα μου να υπάρχει και μία αναφορά σε παλιούς ζωγράφους. Ποιους βλέπουμε όμως τις ανθρώπινες του αντανακλάσεις? Τα ποτέ από το πλήστον είναι φανταστικά. Δηλαδή δεν υπάρχει απόλυτα ξεκάθαρο προτρέτο. Ακόμα και αυτά που φαίνονται πιο ρεαλιστικά, υπάρχουν μικρές παραμορφώσεις μέσα για να το κάνει λίγο πιο κοντά στη ζωή, πιο φυσικό. Δεν είναι απόλυτα πραγματικά. Σε ρόλο ασυρματιστή αφουγκράζεται τον περίγυρό του και το μεταφέρει στον καμβά μέσα από την τέχνη του. Ταυτίζεστε με τον ασυρματιστή? Ναι, σίγουρα ταυτίζομαι. Δηλαδή είμαι ο ασυρματιστής. Πολλά έργα με έχουν, τα έχω δει στον ύπνο μου ή τέλος πάντων έχω βρει λύσεις μέσα από όνειρα και από πράγματα. Όχι στο βαθμό που βλέπω όλα τα έργα στα όνειρα, απλά με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι το ονειρικό στα έργα. Δηλαδή και αυτή η αίσθηση που υπάρχει. Ταυτίζομαι πάρα πολύ. Ναι, γι' αυτό λέω το έχω αγαπήσει στο στοιχείο. Ποια είναι όμως εκείνη η κινητήριος δύναμη που τον οθεί να βουτήξει τα πινέλα του στις μπογιές και να δώσει ύλη στη φαντασία του? Μπορεί αφορμή να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι κάτι πολύ τυχαίο. Μπορεί να έχω δει κάτι στο δρόμο. Μπορεί να είχα δει. Δηλαδή αυτό, ας πούμε, ήταν ένας αξιωματικός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που είχε να κάνει με αεροπλάνα και τέτοια πράγματα. Σιγά σιγά κάνοντας πολλά προσχέδια, ξεκινώντας με μολύβι, κατέληξα να ξεκινήσω να στείνω αυτό. Φορτώθηκε με άλλα στοιχεία μέσα, άλλαξε τελείως. Αλλά αυτό είναι που μέναμε με συνεπέρνει στη ζωγραφική, στη δικιά μου τη δουλειά. Το κάνουν πάρα πολλοί ζωγράφοι φυσικά. Με συνεπέρνει το να μπορεί το έργο να με τραβάει προς κατευθύνσεις που θέλει το ίδιο και να πρέπει να έχω και τις κεραίες μου ανοιχτές να μπορώ να καταλάβω προς τα που πάει και προς τα που είναι καλύτερα. Ψυχοφθορωμένα αλλά και πολύ διασκεδαστικό. Νομίζω ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα να κάνει κάποιος σήμερα αυτό που του αρέσει και είναι κάτι που δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου να κάνω κάτι άλλο, μόνο να ζωγραφίζω. Μπορείς να ταξιδέψεις στον ονειρικό κόσμο του Θεόφιλου Κατσιπάνου μέχρι τις 23 Απριλίου, Τρίτη με Παρασκευή από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 7 και τα Σάββατα από τις 10 μέχρι τη 1 ή κατόπιν ραντεβού.